παραλίγο να σημειωθεί μεγάλη τραγωδία στη συνοικία του Αγίου Λουκά της Καβάλας, καθώς κάρβουνα τα οποία ήταν από τη σόμπα της οικίας άρπαξαν φωτιά στο μπαλκόνι διαμερίσματος, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τη φωτιά κατάλαβαν εγκαίρως φοιτητές οι οποίοι ήταν στη στάση του αστικού λεωφορείου και ειδοποίησαν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας, η οποία προχώρησε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Καθόμασταν στη στάση που περνά το λεωφορείο και ξαφνικά με τον φίλο μου βλέπουμε φωτιά πάνω εκεί να ανάβει πολύ και τέλος πάντων λέμε απευθείας δίχως να διστάσουμε, να πάρουμε αμέσως την πυροσβεστική και έτσι έγινε. Μετά ήρθαν οι υπόλοιποι κάτοικοι εδώ πέρα, μαζεύτηκαν, ήρθε η πυροσβεστική άμεσα και ευτυχώς και θεωρώ είναι όλα καλά. Όσο πήγαινε η φωτιά φούντωνε, οπότε πιστεύω άμα αργούσαμε, δεν περνούσε κάποιος, μπορεί να ήταν μεγαλύτερο το κακό. Το παράξενο ήταν πως εκείνη την ώρα οι κάτοικοι του σπιτιού ήταν εντός της οικίας και δεν είχαν καταλάβει το παραμικρό. Λοιπόν, μας ειδοποίησαν ότι σε ένα μπαλκόνι βλέπουν φλόγες. Ήρθαμε γρήγορα με τα οχήματα. Μόλις φτάσαμε στο Ζιβάν είδαμε ότι γυμνές φλόγες στο μπαλκόνι. Σβήσαμε γρήγορα τη φωτιά, δεν ήταν τίποτα, απλώς είχαν βγάλει κάρβουνα από τη σόπα και τα αφήσανε στο μπαλκόνι και πήρανε τα πλαστικά από τις γλάστρες και επεκτάθηκε η φωτιά στις τέντες. Η φωτιά σβήστηκε εγκαίρως και δεν έχουμε όλα καλά. Ήταν μέσα όμως οι κάτοικοι. Οι ιδιοκτήτες ήταν μέσα, απλώς δεν το είχαν πάρει χαμπάρι ότι και εγώ ήταν έξω το μπαλκόνι. Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως την ίδια νύχτα η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας κλήθηκε να αντιμετωπίσει ακόμη ένα περιστατικό, αυτή τη φορά καμινάδα στην περιοχή του Τίμιου Σταυρού και στην οδό Καραϊσκάκη.